Χρυσόστο Μεσουρκούνη, κόσμος πάει και έρχεται, αρκετός από ό,τι βλέπω. Έλα να με. Από το κέντρο της πρωτεύουσας στην οδό Λίδρας, σε μία ώρα πριν το κλείσιμο της κάλπης, υπάρχει κόσμος ηρωή εδώ στην οδό Λίδρας. Είναι αρκετός ο κόσμος που πηγαίνει έρχεται. Έχουμε συνομιλήσει με αρκετούς πολίτες. Αυτό που μας έχουν αναφέρει είναι, μας έχουν μεταφέρει είναι η αγωνία για το αποτέλεσμα. Αγωνιούν αρκετά για το ποιος θα είναι ο 8ος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν έχουν κάποιο ξεκάθαρο φαβορί. Θεωρούν ότι θα είναι μάχη στήθος με στήθος και για τους δύο μονομάχους. Με όσους πολίτες έχουμε μιλήσει, και νεαρούς σε ηλικία αλλά και μεγαλύτερους, έχουν πάει στις κάλπες, έχουν κάνει το καθήκον τους, ψήφισαν σήμερα για τον 8ο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως είχαμε και στην πρωινή μας εκπομπή, Νικήτα, και έχουμε συνομιλήσει με τον κόσμο, τα θέματα που τους απασχολούν είναι και πάλι το κυπριακό, η οικονομία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από αρκετούς πολίτες για τα θέματα της διαφθοράς. Θέλουν να αποδοθούν ευθύνες για τα όσα ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά υπάρχουν και θέματα που τους απασχολούν, όπως το μεταναστευτικό. Είναι ένα θέμα επίσης που απασχολεί τον κόσμο και θέλουν να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα που ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια καλύτερα την Κύπρο μας. Να δούμε τι είπαν οι πολίτες. Βεβαίως, Εβία. Ό,τι ακούσαμε που κοινά που είπα, αν στέκουν κοινά που να κάνουν, ένα δείξει. Η οικονομία και το Κυπριακό. Εβία, με ψηφίσαμε εννοείται. Το ίδιο, η οικονομία περισσότερο, που ο περισσότερος κόσμος τώρα έχει το προβλήματα, δύσκολα γενικά όλα, Εβία, πάνω. Τα κριτήρια θα προτιμούσα να προσπαθήσει όσο μπορεί για να ξεκινήσουμε ξανά το διάλογο. Και μετά και να δούμε και τα υπόλοιπα, της οικονομίας όπως είπαμε και τα υπόλοιπα. Να βγει ο καλύτερος για να μας κάνει καλό στην Κύπρο μας, να μπορέσουμε να πάμε στα σπίτια μας που χάσαμε, να γίνει μια ειρήνη στον κόσμο, να μην έχουμε κακίες. Οι νέοι μας να βρίσκουν δουλειά, τελειώνουν τώρα, τα εγγόνια μου τελειώσαν από τις σπουδές τους, ήρθαν στην Κύπρο και δεν υπάρχει δουλειά. Για μια αλλαγή, μια πιο καλή αλλαγή. Να επιστρέψουμε στα χωριά μας. Βασικά έπαιξε ρόλο το ότι είπαν ως ανεξάρτητοι ποιους ακολουθούν από πίσω, αυτά. Και αν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, πιστεύω στήθος με στήθος. Να πάνε να ψηφίσουν, γιατί είναι υποχρεωμένοι να πάνε να ψηφίσουν. Οικονομία, τιμιότητα, όχι στη διαφθορά, αυτά. Θεωρώ ότι η μάχη θα είναι στήθος με στήθος.